γιορτή της οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, μιας εναλλακτικής πρότασης η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, διοργανώνεται από την Πέμπτη έως και την Κυριακή στην Ξάνθη, με εκθέσεις, εκδηλώσεις και events που θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί και θα τελειώνουν αργά τη νύχτα. Η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, ή σε συντομογραφία Οικογιορτή, διοργανώνεται, είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη πριν από 19 χρόνια και διοργανώνεται κάθε χρονιά σε διαφορετική πόλη. Είναι ουσιαστικά ένα τετραήμερο έκθεσης οικολογικών προϊόντων και χειροτεχνημάτων και σε κάθε χρονιά, ας πούμε, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν στην πόλη να την υλοποιήσουν είναι διαφορετικοί. Υπάρχουν κάποιοι κοινοί, ας πούμε, αρχικοί σκοποί, στόχοι και από εκεί και πέρα κάθε ομάδα, ας πούμε, αποφασίζει τον τρόπο που θα υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Ποιες μέρες θα είναι εδώ στην Ξάνθη? Η Οικογιορτή θα ξεκινήσει την 5η στις 13 του Σεπτέμβρη. Θα είναι η πρώτη μέρα και ουσιαστικά μια μέρα υποδοχής των εκθετών. Μετά θα συνεχιστεί την Παρασκευή, το Σάββατο μέχρι την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Όσοι θέλουν να πάρουν μέρος, θα μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή? Βεβαίως, η γιορτή είναι ανοιχτή προς το κοινό, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν τελειώσει οι προθεσμίες, δεν μπορούν κάποιοι, ας πούμε, πιθανοί που ίσως θα θέλανε, να συμμετάσχουν ως εκθέτες. Ουσιαστικά δηλαδή έρχονται εκεί και παρακολουθούν κάποια πράγματα? Ναι, βεβαίως. Εκτός από τους ίδιους εκθέτες, τους παραγωγούς, τους χειροτέχνες και τα προϊόντα τους, μπορούν να παρακολουθήσουν πολλά σεμινάρια, συζητήσεις πάνω σε ζητήματα οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας και φυσικά το μουσικό πρόγραμμα το οποίο, ας πούμε, πραγματοποιείται κάθε βράδυ. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, αυτό θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνει δύο συγκροτήματα, τους Κάλμα, οι οποίοι παίζουν ανατολίτικες μουσικές, και τους Σχήμα Πλατάνου, που παίζουν λαϊκά και ρεμπέτικα, είναι ουσιαστικά το σχήμα που παίζει στις γιορτές παλιάς πόλης στο στέκι των Βιστών. Μετά το Σάββατο θα έχουμε ένα συγκρότημα τους One Drop Forward, οι οποίοι παίζουν ρέγγε μουσική, και την Κυριακή τους Thrax Punks, κάποια παιδιά από εδώ από τη Θράκη, οι οποίοι παίζουν θρακιώτικους ρυθμούς, έτσι με ένα ιδιαίτερο, περισσότερο punk τρόπο. Σκοπός της οικογιορτής είναι να έρθουν σε επαφή το ευρύ κοινό με τους παραγωγούς, οικολογικών κυρίως προϊόντων, και να μάθουν τον τρόπο παραγωγής τους, την αξία αυτών που παράγονται στην υγεία μας αλλά και στο περιβάλλον, αλλά και να κάνει ένα ταξίδι γευσηγνωσίας ανά την Ελλάδα, μιας που οι συμμετοχές των εκθετών είναι από όλη τη χώρα, κουβαλώντας ο καθένας τα ιδιαίτερα συστατικά της κουλτούρας και του τρόπου ζωής της πατρίδας του. Ο στόχος είναι κυρίως να έρθει σε επαφή το κοινό με τους παραγωγούς και χειροτέχνες, να ανταλλαχθούν πληροφορίες και γνώσεις πάνω σε ζητήματα των θεμάτων που απασχολούν την οικογιορτή και έτσι να απομυθοποιηθεί λίγο η έννοια της παραγωγής, ότι ο καθένας μπορεί, ας πούμε, στον κήπο του, στο εργαστήριό του, στο σπίτι του, να φτιάξει κάποια πράγματα. Ο θεσμός της οικογιορτής, ο οποίος εδώ και 19 χρόνια διοργανώνεται σε διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ξάνθης, μεταφέροντας μηνύματα ενός άλλου τρόπου ζωής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, στην άμεση σχέση του παραγωγού-καταναλωτή, στην οργανική σχέση των ανθρώπων με την τροφή τους και στην τοπικότητα και καθαρότητα των προϊόντων, προτάζοντας την επανασύνδεση φύσης-κοινωνίας.